Λοιπόν, έχω έρθει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και το 90% που έχω έρθει είναι για το πρόβλημα ίδρυσης της περιοχής μου. Η περιοχή μου είναι τρίτη κοινότητα μέσα στην Λευκάδα και έχει διαχρονικά πρόβλημα τα τελευταία 70 χρόνια με την ίδρυυσή της. Αυτό που έζησα απόψε είναι συγκινητικό. Δηλαδή, αν έκλεινα τα μάτια μου, θα νόμιζα ότι με βρίσκουμε σε ένα άλλο Δήμο, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, είμαι σε άλλο Δήμο που έχει λύσει τα προβλήματα του νερού του και εγώ έχω νερό. Ακούστε λίγο τώρα η πραγματικότητα. Πώς είναι από τη δικιά μου την πλευρά, εν εντύμος και σαν πρόεδρος μιας κοινότητας που σας μεταφέρει το πρόβλημα. Οπωσδήποτε και να λέγεται αυτή η κοινότητα. Η κοινότητα Κατούνας λειτουργεί επί 3 χρόνια με ένα μοτέρ. Τα μοτέρ τα οποία έχουν καεί στη δικιά μου τη θητεία είναι 3. Τα οποία τα 2 τα πρώτα, κύριε Λιβιτσάνο, ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν μέσα στην εγγύηση της εταιρείας, όπως θα έπρεπε να είναι τα πράγματα, έτσι, και αλλαχθήκαν με έξοδα του Δήμου Λευκάδος. Αυτή τη στιγμή η Κατούνα έχει ένα μοτέρ το οποίο λειτουργεί συνεχόμενα, γιατί θα το πω αυτό το συνεχόμενα, επί 2,5 χρόνια. Εάν καεί το μοτέρ της Κατούνας, που ξανακάηκε πάλι στη δικιά μου τη θητεία, η αποκατάστασή του διαρκεί από 4 έως 1 εβδομάδα. Άρα το κοριό της Κατούνας, ο οικισμός της Κατούνας, μένει χωρίς νερό επί 1 εβδομάδα. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν μένει μια πισίνα χωρίς νερό επί 1 εβδομάδα. Με ενδιαφέρει όμως ότι οι γιαγιάδες και οι παππούδες που ζουν εκεί δεν έχουν εναλλακτικό τρόπο νερού. Γιατί οι άλλοι έχουν προνοήσει και έχουν φτιάξει δεξαμενούλες, υπέρμετρες, πλαστικές, στο έδαφος κτλ. Έχουμε οχλήσει συνεχόμενα τις υπηρεσίες. Εγώ, κύριε Δημήτρη, δεν σας βλέπω στο χωριό. Σας βλέπω για ένα σουβλάκι, σας βλέπω. Αλλά στο χωριό, για να καθίσουμε κάτω, να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία έχει η κοινότητα, δεν σας βλέπω. Να σας θυμίσω το ραντεβού που έχουμε αύριο το πρωί, κύριε Διγενή. Γιατί πάμε να το ξεχάσετε. Άρα μιλάω παρελθοντικά. Δεν μιλάω, δεν σας είδα. Μιλάω, δεν σας έχω δει μέχρι στιγμής. Ναι, δεν με έχετε δει, αλλά έχουμε. Να σας υπενθυμίσω, τώρα έχουμε ραντεβού στις 11 ώρα το πρωί. Θεωρώ στην ισονομία και στην ισοκατανομή οι κοινότητες που πρέπει να έχουν προτεραιότητα είναι αυτές που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν είναι τα υπόλοιπα που το ακούω εδώ και με συγχωρεί ο κ. Λιβιτσάνος για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. Εγώ, σαν κοινότητα Κατούνας, οι καταγραφές μου επί 3 χρόνια ότι τα μοτέρ μου, τα 2 στην Υγεία και το 1 στην Κατούνα, δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες το 24ωρο πάνε να πει ότι δίνουν αδιαλείπτως νερό. Άρα, πρώτο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε νερό. Πρόεδρε, με συγχωρείτε, σε διακόπτω. Να τελειώσω. Αύριο θα είμαι και να το δούμε. Εγώ ήρθα απόψε εδώ να πω αυτό το οποίο αισθάνομαι. Τώρα τα λέω καλά, τα λέω ανάποδα. Δεν το καταλάβω. Απλά θέλω να. Μέσα στον Ιούλιο, κύριε Αντιδήμαρχε, δεν γνωρίζετε. Μέσα στον Ιούλιο, ο κύριος Λιβιτσάνος γνωρίζει γιατί ήταν εκεί. Κάνουμε πατέντες. Αν θα πάρουμε 60, 61, 72 εργολάβοι εξωτερικοί, εργολάβοι μέσα από τη Λευκάδα για να μπορέσουν να σώσουν την κατάσταση μέσα στον Ιούλιο. Με τη δικιά μου τη λογική, η κατάσταση σώζεται από προγραμματισμό. Το αν έχει ηλιά και τοποθετήσανε τη τηλεμετρία για την πίεση, τι να την κάνω εγώ τη τηλεμετρία, αφού δεν έχει νερό. Να την κάνω τι. Πέστε μου. Έρχεστε να κάνετε έργα στο χωριό, αντικατάσταση συγκεκριμένων μέτρων αγωγού και σαν τη Βαγδάτη μένει μετά. Δεν υπάρχει αποκατάσταση, δεν υπάρχει τίποτα. Ανοίγονται ολόκληροι δρόμοι, καταστρέφονται ολόκληρες επιχειρήσεις μπροστά και μετά δεν αποκατάσταση τίποτα. Να το κάνουμε τι. Όταν έχουμε ένα μπούστερ να σώσουμε πέντε οικοδομές οι οποίες φτιάξαν σε υπερβολικό υψόμετρο σπίτι. Σας φέρνω με χαρτί ότι η δεξαμενή της Κατούνας είναι κατασκευή από το 1978, έχει ρηγματώσεις, είναι έτοιμη να πέσει και δεν κουνιέται φύλλο. Και ξεκινάμε πάλι ξανά τα καλοκαίρια. Λαϊκές συνεδρίες. Δώσε κάθε καλοκαίρι. Ποιος προγραμματισμός έγινε το 21, το 22 και το 23 στην κοινότητα Κατούνας. Ποιος. Και δεν αναφέρομαι στην κοινότητα Κατούνας σαν τοπικιστής. Αναφέρομαι ότι η κοινότητα Κατούνας είναι διαχρονικά το πρώτο χωριό που έχει πρόβλημα ίδρυυσης. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή τώρα. Εγώ εφέτος έχω υπογράψει, Αντιδήμαρχε, 32 νέες παροχές. Από τις 32 νέες παροχές, και θα σας πω το κολπάκι, δεν είναι εδώ ο Δήμαρχος να το ακούσει. Πιστεύω να το ακούσει κάποια στιγμή.
Από τις 32 νέες παροχές που έχω υπογράψει, μου επιβάλλει ο Δήμος Λευκάδος να κάνω συμβούλιο να δώσω παροχή σε κάποιον έξω από τον οικισμό, και από τις 32 οι 28 είναι επαγγελματικές. Επαγγελματικές πάνε να πει ότι κάποιος χτίζει μέσα στις χαλάδρες, μέσα στα ραγκάδια και τα λοιπά, και από τι, από Δήμο Λευκάδος και μέσω από την κοινότητα Κατούνας να του δώσουν νερό. Και εγώ βάζω, Μπάμπη, την υπογραφή μου από κάτω να πάρει νερό. Γιατί η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού σου λέει ότι κόβει την ανάπτυξη. Και ξέρεις τι υπογραφή βάζω, Μπάμπη? Βάζω πόσο, κύριε Σέρβε, 22? 23? 18-22. Και όταν πάω εκεί να δω, είναι 32. Και το φωτογραφίζω και το παρουσιάζω στο Δήμο και έρχεται ο Δήμος και κάνει αυτοψία. Και ξέρεις τι κάνει ο Δήμος? Αλλάζει τέτοια χαρτιά, επιστολές. Εγώ εμένα που βλέπεις, εκεί στο χωριό όλη μέρα δεν ακούω τίποτα. Θα σε πάμε στην εισαγγελέα, θα σε πάμε στην εισαγγελέα. Δηλαδή, εγώ σαν κοινότητα ή σαν Δήμος εμέσως, δεν μπορώ να επέμβω σε μια ολοκάθαρη παρανομία. Δεν υπάρχει αυλή να μπούμε στο χωριό, σας το έχουμε αναφέρει σε όλους, έτσι, να μην βρίσκουμε παράνομο μοτεράκι επάνω στον κεντρικό αγωγό. Αύριο θα τα καταγράψουμε, κύριε Διγενή, όλα. Τα έχει καταγράψει ο κύριος Κυρός από εκεί, τα έχει καταγράψει και ο κύριος Ιωάννης από εκεί. Τώρα αυτό το πράγμα δεν μου λέει τίποτα. Εγώ θέλω. Κύριε Διγενή, δεν θέλω να πάρεις. Να τελειώσω. Ολοκληρώστε. Πρόεδρε, θα τελειώσω. Εγώ θέλω να σας μεταφέρω την εικόνα. Γιατί ωραίες λέξεις είναι αυτά τα booster, ωραίες είναι αυτά τα θερμικά, ωραίες είναι εκείνα και ωραίες είναι τα άλλα. Αλλά το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο. Κάθε χρόνο. Για απλά πράγματα. Πώς δεν μπορεί ο Δήμος, εγώ σας ρωτάω, πώς δεν μπορεί ο Δήμαρχος Λευκάδος να κόψει μια παροχή που εγώ έχω βάλει την υπογραφή μου και τη βάζει παράνομα? Πώς δεν μπορεί να την κόψει? Δεν την κόβει γιατί με τον τάδε που έχει χτίσει υπάρχει καμία συναλλαγή? Αναρωτιέμαι. Ποιος είναι ο λόγος? Και περνάς και περπατάς στο χωριό και έχεις εκατομμύρια, όποιος διαφωνεί να μου πει ότι λες ψέματα, πρόεδρε, δεν είναι στα πράγματα. Εκατομμύρια σωληνώσεις, λες και είναι μπίκητας. Και εντάξει σωληνώσεις, αλλά εγώ βάζω την υπογραφή μου, σας το παραλαμβάνω, στο Δυτικό Συμβούλιο, στο Κοινοτικό Συμβούλιο για 22. Αν αυτός παίρνει 32, είναι παράνομος. Και αν είχαμε πάρκια νερού, άντε να το δεχθώ με κάποιο τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε. Έτσι. Δεν έχουμε πάρκια νερού, αντιδήμαρχε, δήμαρχε. Γιατί δεν μπορεί η υπηρεσία να του διακόψει τη σύνδεση? Ποιος είναι ο λόγος? Θα με απαντήσουν, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δημητσάνε. Ναι, κόβω την ανάπτυξη στην μονοκαλλιέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Διγενή, σας κάνω μια ερώτηση. Εγώ καταλαβαίνω το πρόβλημα που λέτε. Μηχανικός είμαι και το ζω. Στη θητεία μου, λέτε ότι δεν εμφανιζόμασταν εκεί και θα μιλήσω η θητεία μου, μετά θα μιλήσει. Υπάρχουν και άλλοι δύο αντιδημάρχοι εδώ. Προποιήθηκα, κύριε Δημητσάνε, διαφοροποιήθηκα. Όχι, περίμενα ένα λεπτό. Υπήρχε μια παροχή στη θητεία τη δικιά μου σαν αντιδήμαρχος που μπήκε σαφίδι? Μία, πέστε μου. Καμία. Όταν αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα και τη διά Καριώτες, καθημερινά, πώς λύσαμε το πρόβλημα? Είμαστε παρόν ή όχι, σαν δημοτική αρχή? Είμαστε παρόν. Έτσι, μπράβο. Τρία. Φτιάξαμε σε ένα πεντάωρο και αυξήσαμε την παροχέτευση στη γεώτευση της Λευκάδος το 21, και βοηθήσαμε το χωριό, ειδικά το πρώτο χωριό που πρέπει να είστε εσείς, οι Καριώτες και η Λιγιά και η Κατούνα, και λύσαμε εν μέρη τότε το πρόβλημα που οριστικοποιήθηκε αργότερα. Ναι, είναι αλήθεια, δεν είναι? Δηλαδή, στα 2,5 πρώτα χρόνια που παραλάβαμε, κακώς παραλάβαμε, όπως και άλλοι θα παραλάβαμε και από εμάς, καλώς ή κακώς, δεν είμαστε παρόν 2,5 χρόνια. Και ασχολούμαι εγώ προσωπικά, που δεν είμαι της άποψης ότι ο αντιδήμαρχος πρέπει να είναι πάνω από αυτά, δηλαδή από τις βλάβες και από αυτά. Προσωπικά, εγώ στο χωριό σας, μαζί με την τεχνική υπηρεσία και τους ιστορικούς συνεργάτες, κάθε μέρα. Είχαμε ένα καλοκαίρι πριν ένα μήνα να βρούμε το πρόβλημα που έχουν η Λιγιά και η Κατούνα. Μη λέτε λοιπόν ότι δεν είμαστε παρόν. Ήμασταν παρόν, προβλήματα υπάρχουν, τα καταλαβαίνω, αλλά
όσον αφορά τη θητεία τη δικιά μου, η επόμενη δημάρχη έρχεται εκεί να μιλήσουν, δεν μπήκε ούτε μία παράνομη παροχή στο δίκτυό σας. Ήταν ελεγμένα, τα θυμάστε. Σας έστειλαν μηχανικούς πάνω κατευθείαν με το που με παίρνατε τηλέφωνο, κύριε Διγενή. Αμέσως ήταν εκεί και μπήκαν όλες μέσα όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, στο χώμα. Τώρα ήταν 22, 32, 18. Αυτό δεν με είχατε ενημερώσει ποτέ. Δεν το έχω ελέγξει με τα μάτια μου. Δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά επί θητείας μου, ειδικά το χωριό σας και η Κατούνα και η Ηλιά, βοηθήσαμε τα μέγιστα να έχετε μια. Με πολλά προβλήματα που είχαμε. Λοιπόν, τα βοηθήσαμε να λύσουμε τα προβλήματα, όχι, αν όχι άμεσα, πολύ σύντομα, να το πω έτσι. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Πρόεδρε, συγγνώμη, θα φύγω. Λοιπόν, κύριε Βιτσιάνο, δεν ακούσατε καλά. Δεν ακούσατε καλά. Θεωρώ λύση το προβλήματα, συγγνώμη, θα το πω τώρα, θα το πω. Η λύση του προβλήματος δεν είναι να λειτουργεί οριακά η Κατούνα. Είσαστε με τρεις μηχανικούς μπροστά ο ίδιος, πάρα πολλές φορές, όπως τα λέτε και όπως τα είπατε. Έτσι, και πολεμάμε με μηχανικούς να πάρουμε 2 κυβικά νερό, 3 κυβικά νερό παραπάνω, ώστε να μπορεί το χωριό να έχει διαθεσιμότητα νερού, όχι επάρκεια. Είναι διαφορετικό το επάρκεια και διαφορετική η διαθεσιμότητα. Η Κατούνα δεν είχε νερό. Φέτος το καλοκαίρι, οριακά σας είπα. Είπατε για τις σωλήνες και να σας το πω και εγώ. Πήρατε μια πολύ όμορφη απάντηση. Έτσι, είπατε μια πολύ όμορφη, απόφαση και ότι πρέπει οι σωλήνες από εδώ και πέρα πια να μπαίνουν μέσα. Κύριε Ποιος τις βάζει μέσα.